Οπότε, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι, να μου επιτρέψετε πρώτα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον αρχηγό της Εθνικής Προράς, τον στρατηγό Τζερβάκη, και τον διοικητή της ΔΙΕΦ, τον συνταγματάρχη Μακρύ, για την οργάνωση της σημερινής ημερίδας. Χαίρομαι πάντοτε όταν μιλώ σε στελέχη της Εθνικής Προράς, αλλά ιδιαίτερα σήμερα να μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι πολύ περήφανος, καθώς για την επιτυχία της παρούσας ημερίδας συνέβαλαν και συμβάλλουν οι παλαιοί και προσφυλής μου φοιτητές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, για τις συνταγματάρχες Άνθιμος Ιωάννου και ο Βασίλης Λαζάρου και ο ύλαρχος Βασίλης Πέτρου. Με την Εθνική Φρουρά, αλλά και ειδικότερα με την ΔΙΕΦ, συνεργαζόμαστε ατύπως εδώ και πολλά χρόνια και ως Τμήμα του Πανεπιστημίου Κύπρου και ως πρόσωπα, και είμαι βέβαιος ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί. Παράλληλα, εύχομαι όπως η ΔΙΕΦ και το προσωπικό της να στηριχθούν ώστε να φτάσουν επιτέλους στο επίπεδο που όλοι προσδοκούμε, που να είναι αντάξιο της ιστορίας αλλά και των αγώνων και των θυσιών της Εθνικής Φρουράς. Η επετειακή συγκυρία των 200 χρόνων από την έναρξη της Εθνικής Επανάστασης μας δίνει την ευκαιρία επανεξέτασης και ανασκόπησης τυχών και παραμέτρων του μεγαλύτερου ιστορικού γεγονότος της ιστορίας του νεοελληνισμού. Η δημιουργία της Νέας Ελλάδος αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο για τις μεγάλες προσδοκίες των πληθυσμών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Μεσογείου, τόσο των Ελλήνων για ένταξη στο νέο σύστατο κράτος, Βασίλειο από το 1832, όσο και των υπόλοιπων υπόδουλων λαών για ανεξαρτησία και αποτείναξη της Οθωμανικής Δεσποτείας. Στην Κύπρο, η Οθωμανική υποδούλωση το 1570-1571 οδήγησε σε μια παρατεταμένη οπισθοδρόμηση και οικονομική και κοινωνική παρακμή του νησιού, που επηρέασε καθοριστικά και την πνευματική παραγωγή και την συνεπαγόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Κύρια τομή στην πνευματική δραστηριότητα της Κυπριακής Λογιοσύνης της Διασποράς και την εκδοτική παραγωγή της περίοδου της Τουρκοκρατίας, με σημαντικές επιδράσεις στα ελληνικά γράμματα της Κύπρου, άμεσες και μακροπρόθεσμες, υπήρξε η έκδοση το 1788 στη Βενετία της ιστορίας χρονολογικής της νήσου Κύπρου του Αρχιμανδρίτη Κυπριανού, που δεν πρέπει να συγχύζεται με τον κατοπινό αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός ήταν από το Κυλάνι της επαρχίας Δεμεσού, ο οποίος έγραψε ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία στην ιστορία του νέου ελληνικού διαχρονισμού. Μερικές δεκαετίες αργότερα, τα δραματικά γεγονότα και οι μαζικές εκτελέσεις του 1821 στην Κύπρο επιβεβαιώνουν, εκτός των άλλων, ότι η Μεγαλόνησο στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας είχε διατηρήσει αναλύωτο τον ελληνικό της χαρακτήρα. Σε αυτό είχε βοηθήσει και η προηγηθήσα Φραγκοκρατία και Βενετοκρατία, όπου εκεί η θρησκευτική διάσταση των τόπιων, των Ιθαγενών, των προγόνων μας, των Ορθοδόξων Χριστιανών, σε αντιδιαστολή με τους Φράγκους, Παπικούς, Καθολικούς, είχε γαλβανίσει, θα έλεγα, την ταυτότητα, τη συνειδητοποίηση, γεγονός που βοήθησε στην μετέπειτα περίοδο της Οθωμανικής κατάκτησης. Ο μαρτυρικός θάνατος στο Βελιγράδι, που ανέφερθηκε και πριν από τον συνάδελφο Κοντογιώργη, το 1798, του συνεργάτη του Ρίγα Βελεστιλή, του Ιωάννη Καρατζά, του Εκλευκοσίας της Ασίας, ο οποίος είχε παρουσιάσει αξιόλογο εκδοτικό έργο, αποτελεί μια πρώτη εισφορά του νησιού στους κοινούς αγώνες του νεότερου ελληνισμού για ελευθερία. Η Κυπριακή συμβολή στην Ελληνική Επανάσταση διακρίνεται σε δύο άξονες. Στα δραματικά γεγονότα των σφαγών του 9 Ιουλίου του 1821, που θα γιορτάσουμε, θα τιμήσουμε μάλλον σε λίγες μέρες, την 200η επέτειο, και στη συμμετοχή Κυπρίων αγωνιστών στον αγώνα της Παλιγκινεσίας, στη στεριά αλλά και στη θάλασσα, από τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1821 και από τις παραδουνάβιες ηγεμονίες και το Μοριά, μέχρι τη μάχη της Πέτρας, τον τελευταία μάχη της Επανάστασης, το Σεπτέμβριο του 1829. Όμως το κύριο γεγονός του Κυπριακού 1821 είναι οι Ιουλιανές σφαγές. Η βιβλιογραφία και οι περισσότερες μαρτυρίες της εποχής, περιηγητικά κείμενα ή προξενικά έγγραφα,
Δυστυχώς ανάμεσά τους πολύ λίγα είναι τα επίσημα Οθωμανικά έγγραφα. Σταδιακά αποκτούμε πρόσβαση, έστω και μικρή, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Αποδίδουν την κύρια ευθύνη για το όργιο δολοφονιών στην απληστία και φιλοχρηματία του Τούρκου διοικητή Κουτσούκ Μεχμέτ, ότι δηλαδή αποσκοπούσε στη διαρπαγή των ελληνικών περιουσιών και στην εκμετάλλευση της ευκαιρίας που του παρουσιάστηκε, ώστε να απαλλαγεί από τον Κυπριανό ηγετική προσωπικότητα στην τουρκοκρατούμενη μεγαλώνηση. Ο Κουτσούκ Μεχμέτ είχε αναλάβει τη διοίκηση της Κύπρου μόλις το Σεπτέμβριο του 1820 και διατηρήθηκε σε αυτό το αξίωμα μέχρι το 1822. Η Κύπρος ανήκε στον Καπουδάν Πασά αυτή την περίοδο, δηλαδή τον Ναύαρχο της Αυτοκρατορίας. Δεν είχε δηλαδή μια αυτοτέλεια ή μια διοίκηση σε έναν νομό, σε ένα σαμπτζάκι της Αυτοκρατορίας. Ξένοι περιηγητές και πρόξενοι των ευρωπαϊκών χωρών τον περιγράφουν ως ένα βάναυσο αγριάνθρωπο που, το λέει ο Γάλλος πρόξενος αυτό, δεν διέθετε την ευγένεια και τους τρόπους που χαρακτήριζαν συνήθως τους υψηλόβαθμους Οθωμανούς υπαλλήλους. Όμως πρέπει να θυμίσουμε ότι οι Ιουλιανές σφαγές στην Κύπρο ακολούθησαν την άγρια πρακτική που εγκαινίασε το σκηνί του Πατριάρχη η οργή του Σουλτάνου τον Απρίλιο του 1821 στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν μια μορφή δηλαδή τιμωρίας των άπιστων γιαούριδων από τον Σουλτάνο και τις Οθωμανικές αρχές για τις επαναστάσεις, τη στάση, τις εξεγέρσεις στη Μοντοβλαχία και στην Πελοπόννησο, αλλά και την πρώτη δράση του ναυτικού των επαναστατών και τις εξεγέρσεις στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και δειλά-δειλά στις ακτές της Μικρασίας. Θυμίζουμε ότι μέχρι τον Ιούλιο του 1821, ανάλογες σφαγές εις βάρος του ελληνικού χριστιανικού πληθυσμού και μάλιστα διακρίτως, είχαν γίνει εκτός από την Κωνσταντινούπολη, στη Θεσσαλονίκη, στη Σμύρνη, στις Κηδονίες, τη Νέα Έφεσο, την ίδια ακριβώς μέρα, 9 Ιουλίου, στην Κο, την Κρήτη και αλλού. Στην Κύπρο, γύρω στις 20 Απριλίου του 1821, έναν μόλις μήνα μετά την επαναστατική ανάφλιξη στην Πελοπόννησο, έφτασε το σουλτανικό διάταγμα που όριζε τον γενικό αφοπλισμό των χριστιανών κατοίκων, γραμμένο με αρκετή συγκατάβαση προς τους Κυπρίους, καθώς αναγνώριζε ότι δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα στις Οθωμανικές κατοχικές αρχές. Προς επίρρωση της σουλτανικής διαταγής, ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός εξέδωσε δύο εγκυκλίους προς το τιμνιό της Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας. Ο Κυπριανός καλούσε τους κατοίκους της εκκλησιαστικής του περιφέρειας, της επαρχίας δηλαδή από Χώστου και Λευκοσίας, να παραμείνουν ήρεμοι και νομιμόφρονες, ουσιαστικά να μην δώσουν κανένα δικαίωμα, ακόμα και να προσέχουν πώς δίνονται. Διαβάζω. Τα σαρίκια σας, τα ζωνάρια σας, τα γεμενιά σας μαύρα, διότι τι αυτή είναι η προσταγή του Αγά Εφέντη μας. Και όποιος ευρεθεί με εξωτερικό φόρεμα, θέλει περαιθεί σκληρός. Όμως, ήδη στις αρχές του Μάη του 1821, το κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας είχε επιβαρυνθεί σημαντικά στον ελληνικό πληθυσμό της Κύπρου, αλλά και στους Ευρωπαίους εμπόρους που ζούσαν κυρίως στη Λάρνακα, όπου ήταν και τα μεγαλύτερα προξενία, από την άφιξη 4.000 στρατιωτών από την Παλαιστίνη. Η άφιξη ενός τόσο μεγάλου στρατιωτικού σώματος σε ένα αραιοκατοικημένο νησί, όπου ο πληθυσμός του δεν ξεπερνούσε τις 100.000 ψυχές, ο χριστιανικός πληθυσμός υπολογιζόταν και τότε στα 4 πέπτα του συνολικού, δημιούργησε πλήθος προβλημάτων και πάνω απ' όλα έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές των υποδούλων. Πρέπει να πούμε ότι τα θύματα που καρατομήθηκαν ή απαχωρίστηκαν σε 9, 10 και 12 Ιουλίου είναι οι προγραφέντες. Δεν υπολογίζονται σε αυτόν τον αριθμό οι πολύ περισσότεροι άγνωστοι, ανώνυμοι, της υπαίθρου κυρίως, που ήταν τα θύματα από την διέλευση του μεγάλου αυτού σώματος των 4.000 αντάκτων. Οι στρατιώτες που μεταφέρθηκαν εσπευμένα στην Κύπρο κατόπιν έκκλησης του Τσούκ Μεχμέτ ανήκαν, όπως λένε Γάλλοι ιστορικοί της εποχής, σε συμμορίες Αράβων και Βεδουίνων από τα όρη του Αντιλιβάνου
και ληστών από την περιοχή της Αξάριας μεταξύ Τύρου και Σιδώνας. Μέχρι τις 9 Ιουλίου 1821 μεσολάβησαν αρκετά σημαντικά γεγονότα, πέρα από τις βιαιότητες των μετακληθέντων στρατιωτών, τα οποία όμως παραμένουν ασαφή ως προς τις ακριβείς τους λεπτομέρειες. Ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα είναι, ακριβώς το επενήθηκα και πριν, είναι ο αριθμός των προγραφέντων. Ο πρώτος ο Φιλίμων μας είχε δώσει τον αριθμό 486, τον επανέλαβε και ο Κιπιάδης το 1888, όμως η σύγχρονη έρευνα, το βιβλίο του Γιάννη του Θεοχαρίδη που ανακάλυψε ένα οθωμανικό κατάστοιχο στη βιβλιοθήκη της Σόφιας, έχει περιορίσει τους προγραφέντες γύρω στους 70 με 90. Ένα άλλο κρίσιμο και λεπτό ζήτημα που παραμένει σκοτεινό αφορά τη στάση και τον ρόλο των ντόπιων Οθωμανών, Κυπρίων, Αγάδων και Προκρήτων απέναντι στις σχεδιαζόμενες σφαγές. Άποψή μου είναι ότι κακώς καταλογίζεται η κύρια ευθύνη στον Κουτσούκ Μεχμέτ. Αυτός ήταν ο διαδικητής, αυτός πήρε την σχετική απόφαση. Αλλά από ό,τι φαίνεται συνηγόρησαν σε αυτό το αίτημα των σφαγών σχεδόν όλοι οι Τούρκοι Κύπροι Αγάδες με τις γνωστές εξαιρέσεις των 2-3 προκρήτων που τους καταγράφει ο Κιπιάδης από το 1888. Την άποψη του ιδίου του Κουτσούκ Μεχμέτ για τις σφαγές του Ιουλίου, με την υπογράμμιση μάλιστα ότι οι εκτελέσεις ήταν αίτημα όλων των κατοίκων, δηλαδή των Τούρκων της Κύπρου, δίνει ένα από τα ελάχιστα δημοσιευθέντα πριν μερικά χρόνια οθωμανικά έγγραφα με την υπογραφή του, στις 16 Ιουλίου του 1821. Διαβάζω. Εδώ και 5 με 10 χρόνια, δηλαδή από την άνοδο στο θρόνο του 1810 του Κυπριανού, οι αγιάδες του νησιού της Κύπρου δεν υπακούουν στη διοίκηση του κράτους και έχουν μια συμπεριφορά εξέγερσης. Επειδή όμως μουσουλμανικά μέρη περιβάλλουν το προαναφερόμενο νησί και η φήμη και η δύναμη του βασιλιά στις θάλασσες του τρομοκρατεί, δεν τόλμησαν να δείξουν την κακία της προδοσίας τους. Επειδή η προαναφερόμενη ομάδα συνιστά την πλειοψηφία και οι μουσουλμάνοι είναι η μειοψηφία, κεντρώντας για της βίας, πήραν στα χέρια τους τις υποθέσεις του νησιού. Επειδή δεν εκτελέστηκαν μερικές χιλιάδες από αυτούς, όταν ο υπεύθυνος στρατός αποχωρήσει από την Κύπρο, εννοείται, αυτοί πάλι θα δείξουν την κακία τους. Είναι έγγραφο του 1821, έχει προηγηθεί οι σφαγές. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό έγγραφο, παρότι μιλούμε για το 1821, θα ρω δικαιούμαι να κάνω την παρέκβαση. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο το ακούσαμε κατά κόρο από τον Μακαρίτη τον Ραούφ Τεχτάς από τη δεκαετία του 1850, ότι δηλαδή οι Έλληνες είναι η πλειοψηφία, διαλίμονος τους καημένους της μειοψηφίας, οι οποίοι θα υποφέρουν και θα σφαγούν από την πλειοψηφία. Είναι εκπληκτικό. Το είπαν πρώτη φορά στην Αγγλοκρατία οι Τούρκοι πρόκριτοι το 1880-82, παραμονές της ίδρυσης του Νομοθετικού Συμβουλίου. Είναι εκπληκτικό, το ίδιο λέει μεσούσης της Τουρκοκρατίας, ο Κουτσούκ Μεχμέτ, το 1821, και έγινε ένα μικρό δείγμα πώς τελικά η τουρκική προπαγάνδα γίνεται τόσο πιστευτή ώστε να την αναπαράγουμε κι εμείς ήδη. Η προσπάθεια των Οθωμανικών αρχών επικεντρώθηκε στο επόμενο διάστημα στην ανακάλυψη ή την δημιουργία τεκμηρίων, σε εισαγωγικά, που θα ενοχοποιούσαν πρόσωπα, κοινότητες, ναούς και μονές. Οι αρχαιακές πηγές και τα προξενικά έγγραφα καταγράφουν εκτεταμένες έρευνες σε όλο το νησί, με την υποψία ότι κρύβονταν όπλα και πολεμοφόδια. Έγινε ένα τέτοιο επεισόδιο στη Φανερωμένη, στο Ναό της Λευκοσίας, όπου εκτελέστηκε ο υπεύθυνος εκεί, αρχιμαντρίτης. Ή το άλλο επιχείρημα που επαναλαμβάνουν ο Κουτσούκ Μεχμέτ είναι ότι έρχονται επαναστάτες από τα ψαράγια τις Πέτσες και βρίσκονται σε συνεννόηση με τους κατοίκους για να εξεγερθούν και οι Κύπροι. Σε 9 Ιουλίου κορυφώθηκε το Κυπριακό Δράμα του 21 με τον απαχωνισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και τον αποκεφαλισμό των Μητροπολιτών Πάφου Χρυσάνθου, Κητίου Μελετίου και Κυρινία Τραβεντίου στην πλατεία Σεραγίου στο κέντρο της Λευκοσίας. Ο μαρτυρικός θάνατος του Κυπριανού επιβεβαίωσε και σε συμβολικό επίπεδο τον εθναρχικό ρόλο της Κυπριακής Εκκλησίας,
η οποία όμως περιέργως εδώ και 200 χρόνια δεν έχει προχωρήσει στην αγιοκατάταξη του Κυπριανού, παρόσα έχουν προηγηθεί από το 1921 με τον Πατριάρχη Γρηγόριο και στην δεκαετία του 70 με τον Εθνομάρτυρα, τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο. Ο θρύλος είναι γνωστός, θα έχουμε μια ειδική ανακοίνωση αργότερα για τον Κυπριανό και την στάση του και βέβαια στην εισαγωγική ομιλία του αξιωματικού που προηγήθηκε έγινε ήδη αναφορά στους στίχους του Βασίλη Μιχαηλίδη και τις σημασίες τους για τον αλυτρωτικό κίνημα στην Κύπρο τις επόμενες δεκαετίες. Τις επόμενες ημέρες του Ιουλίου του 21 ακολούθησαν οι σφαγές των υπόλοιπων προγραφέτων και όχι μόνο, κληρικών, προκρήτων, εμπόρων και κτηματιών των πόλεων και των κυριότερων κομοπόλεων του νησιού. Οι μαζικές εκτελέσεις συμπληρώθηκαν από τις λαϊλασίες και τις δημεύσεις ιδιοποιήσεις των περιουσιών των φορεθέντων, οι οποίες περιήλθαν σύμφωνα με τον νόμο στο Οθωμανικό Δημόσιο. Ανάμεσα στα επιβεβαιωμένα θύματα των σφαγών, είναι σαφής η ισχυρή αριθμητική παρουσία των κληρικών, εγγάμων ιερέων και μοναχών ιεραρχών. Οι σφαγές είναι σαφές ότι σκόπευαν στον αποκεφαλισμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου και δεν είχαν βέβαια στόχο μόνο τον Κυπριανό. Επίσης, αποτελούσαν και ένα είδος τιμωρίας για την ύβρη που αποτόλμησαν οι άπιστοι ραγιάδες, όπως δείχνει η διαταγή του Κουτσούκ Μεχμέτ, την επομένη των σφαγών, για την κατεδάφιση των ανογείων των κατοικιών των υπερφύαλων χριστιανών της Λευκωσίας. Ήταν απαράδεκτο για τον Κουτσούκ Μεχμέτ οι πλούσιοι Έλληνες της Λευκωσίας να διέθετα τα σπίτια διόροφα. Οι σφαγές είχαν μεγάλο έμπρος και οδυνηρές συνέπειες και σε πολλές περιοχές της Κύπρου. Από τα γεωγραφικά διαμερίσματα που πλήρωσαν τον βαρύτερο φόρο αίματος το καλοκαίρι του 21 και ως προς τον αριθμό των θυμάτων και ως προς την αγριότητα της καταστολής ήταν η περιοχή Λαπίθου Καραμπά στην επαρχία Γερίνιας και από την άλλη πλευρά του Πενταδακτύλου η Κυθρέα. Αρκετά μέλη οικογενειών επιφανών Κυπρίων κατάφεραν να γλιτώσουν τον θάνατο και διέφυγαν στο εξωτερικό, κυρίως στην Ιταλία, βρίσκοντας πρώτα καταφύγιο στο προξενείο της Λάρνακας και της Λεμεσού. Ένα μόνο παράδειγμα, η οικογένεια του κατόπιν σπουδαίου συνταγματολόγου μας, του Νικόλαου Σαρίπολου, ο οποίος περιγράφει με μεγάλη ενάρκεια 4 χρόνων παιδί τότε, το πώς τον τύθηκαν, τον πέντησαν με ένα τουρκάκι, οι γονείς του, για να καταφέρει να φτάσει στο λιμάνι της Λάρνακας και να φύγουν από εκεί για την Τεργέστη. Άλλοι, περίπου καμιά σαρανταριά, πρόκριτοι, εξισλαμίστηκαν και να επιστρέψουν οι περισσότεροι στο πατρό θρήσκευμα μετά την καταιγίδα. Το κεφάλαιο των συνδρομών από τους Έλληνες Κυπρίους προς τους επαναστάτες στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα και με την στηριζόμενη σε ισχυρή παράδοση επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κανάρη στην Κύπρο κατά την επιστροφή του από τα Αιγυπτιακά παράλια. Σύμφωνα με την πιο γνωστή εκδοχή, που σωζόταν μέχρι και που φύγαμε από τη Λάπιθο το καλοκαίρι του 1974, το πλοίο του ελιμενίστηκε σε χωριό, πρώτα κοντά στην Αμόχωστο, πιθανότατα τον Άγιο Σέργιο, και στη συνέχεια στην Ασπρόβρηση, έναν όρμο πολύ κοντά στην Αχαιροπίτου, που ήταν η μοίρα τότε του πυροβολικού, και πολύ κοντά, αντιλαμβάνεστε, εκεί που έγινε η απόβαση, το 6 μίλι, προς την Αεκόδησσα, στις ακτές της Λαπίθου, στην κατεχόμενη σήμερα επαρχία της Κερίνιας. Το επόμενο διάστημα γι' αυτό είναι από τα άγνωστα τα οποία αναδεικνύονται φέτος με την επέτειο και την νεότερη έρευνα. Μέχρι και το 1830 καταγράφονται δεκάδες εμφανίσεις και επιδρομές πλοίων επαναστατών, κυρίως από τα ναυτικά νησιά, δηλαδή Ίδρα, Σπέρσες και Ψαρά, στις κυπριακές ακτές. Πιο σημαντικό πολεμικό επεισόδιο υπήρξε η απόβαση τον Μάρτιο του 1826 τον Νικόλαου Κριεσβιώτη, Βάσου Μαυροβουνιώτη και του Χατζημιχάλη Ιταλιάνου, οι οποίοι ύστερα από μάχη με τους Τούρκους, νοτίως της Αμοχώστου, παρέλαβαν τρόφιμα και εφόδια, προβαίνοντας σε εκτεταμένες λαϊλασίες, καθώς ηγούνταν σώματος 800 τουλάχιστον στρατιωτών, που επέβαιναν 12 σπεσιωτικών πλοίων στα πλαίσια της αμφιλεγόμενης έως πειρατικής
εκστρατεία στο Λίβανο. Επίσης, τον Οκτώβριο του 1827, σε μια παράτολμη επίδειξη ισχύως, ο Γεώργιος Σαρτούρης έφτασε μέχρι το λιμάνι της Λάρνακας, προκαλώντας τον τρόμο στους Τούρκους της πόλης, αλλά και στον Γάλλο πρόξενο. Τώρα, ως προς το δεύτερο σκέλος της έμπρακτης συμμετοχής, είναι γνωστό ότι οι Κύπριοι αγωνιστές πήραν μέρος σε διάφορες μάχες και φάσεις της Επανάστασης από το 1821 μέχρι και το 1829. Σε πολλές περιοχές, στην Πελοπόννησο, στην Αττική, στην Ανατολική Ελλάδα, στην Εύβοια, στην Κρήτη, στη Χίο, στις παραδονάδιες ηγεμονίες από το 1821 με τον Υψηλάντη και τον Γεωργάκη Ολύμπιο. Ο αριθμός είναι δύσκολο να εντοπιστεί με ακριβή προσέγγιση. Συπολογίζουμε γύρω στους 400 με 600. Το βασικό πρόβλημα είναι το επίθετο. Οι Κύπροι δεν είχαν επίθετο, όπως οι πλήστοι βέβαια επαναστάτες, και συνήθως καταγράφονται στα αρχεία, στα έγγραφα, ως Κύπριος, Κυπραίος ή Κυπριώτης. Επίσης, σε όλο τον 19ο αιώνα δεν υπήρχε η ανάγκη, η σκοπιμότητα, αν θέλετε, να καταγραφούν οι Κύπριοι αγωνιστές. Υπήρχε η τοπικότητα. Αντίθετα, δόθηκε βάρος στην ανάδειξη της θυσίας του Κυπριακού και των άλλων μαρτύρων της 9ης Ιουλίου. Η έρευνα για τους αγωνιστές ξεκινάει στη δεκαετία του 1940 με τον Ροδίωνα Γεωργιάδη, έναν σπουδαίο ιστορικό και φιλόλογο, που δυστυχώς συνελήφθηκε από τους Γερμανούς κατακτητές, καθώς ήταν αντιστασιακός στην Αθήνα, και μεταφέρθηκε σε ένα κρεματόριο στο Βραδεμπούργο, που έχασε τη ζωή του. Ευτυχώς τα έγγραφα που πρώτος αντέγραψε για τους αγωνιστές σώθηκαν στην αρχιεπισκοπή και εκδόθηκαν πριν περίπου 15 χρόνια. Και μετά έχουμε ένα σπουδαίο βιβλίο του Λοίζου Φιλούπου στη δεκαετία του 50, όπου καταγράφονται άλλοι περίπου 100 Κύπριοι αγωνιστές. Ως προς τα συμπεράσματα, αρκετοί, οι πρώτοι τουλάχιστον, ήταν φυγάδες, δηλαδή από αυτούς που έφυγαν, άμυναν σε αριστοκρατικές, ας πούμε, οικογένειες στη Λάρνακα, στη Λεμεσό, πήγαν στην Ιταλία και τα νεότερα παιδιά έφτασαν στην Ελλάδα. Μια τέτοια οικογένεια είναι η οικογένεια Οικονομίδη, που υπάρχουν απόγονοι τους ακόμη και σήμερα, και μάλιστα είσαι εξ αυτών στην πρεσβεία της Ελλάδος στη Λευκοσία. Ήταν μια οικογένεια που έδωσε το μάρτυρα το 1921, τον Πέτρο Οικονομίδη, και τα ανήψια του πολέμησαν στην Ελλάδα από το 1821, και μάλιστα ένας εξ αυτών έγινε και Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών στη δεκαετία του 1850. Μια άλλη δυσκολία στην καταγραφή, που δεν την είχαμε συνειδητοποιήσει μέχρι φέτος, ήταν ότι τα 3/4 περίπου των Κυπριών αγωνιστών εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Πολέμησαν για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψουν σε συνθήκες δουλείας στην Κύπρο, και πολλές οικογένειες εξ αυτών σταδιοδρόμησαν στην Ελλάδα. Η πιο γνωστή, η οικογένεια Λαπαθιώτη για παράδειγμα, η οικογένεια Οικονομίδη που είπαμε πριν, οι κόρες του Παυλή Χάρτα, που παντρεύτηκαν η μία τον Ανδρέα Μουστοξίδη, η μία ήταν μητέρα του Αριστοτέλη Μαγαωρίτη. Μιλάμε για δεκάδες οικογένειες που εγκαταστάθηκαν κυρίως στην Αθήνα, στον Άφλιο και στη Σύρο. Όπως αυτή ήταν η επώνυμη. Κοντά σε αυτούς υπήρχαν πολλές δεκάδες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε όλη την ελεύθερη κράτεια και των οποίων τα στοιχεία λίγο πολύ χάνονται. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που επιστρέφουν, τους ξέρουμε, κυρίως στην επαρχία Πάφου, έχουμε τον Πασαπόρτη στην Κύλη, έχουμε τον Γιάννη Σταυριανό από τη Λόφου, αλλά οι πλήστοι έμειναν στην Ελλάδα. Ως προς την αξιολόγηση είναι δύσκολο, ανέφερθηκε ήδη το όνομα του Χαράνα Μπουμάλη από τον Δημήτρη τον Κοντογιώργη, το θεωρώ το πιο σημαντικό Κύπριο αγωνιστή, και γι' αυτόν λίγες είναι οι γνώσεις μας. Ήταν ο πρώτος γραμματέας του Μινιστερίου της Θρησκείας, δηλαδή περίπου γενικός γραμματέας του πρώτου Υπουργείου της Παιδείας από το 1822. Λίγο αργότερα ανέλαβε και την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου της Δικαιοσύνης. Ήταν δεξί χέρι του Παπαφλέσσα από το Δεκέμβριο του 1820, είναι στην Πελοπόννησο και εψυχώνει και τους επαναστάτες και οργανώνει την Επανάσταση. Σπουδαία μορφή. Ανήκει στη στενή ομάδα την ηγετική των Κυπρίων Επαναστατών, που προσπαθούν
από το 1821 να οργανώσουν εκστρατεία να απελευθερώσουν και την Κύπρο. Τα σχέδια αυτά φαίνεται να υλοποιούνται το 1825. Δυστυχώς το 26 γίνεται το Μεσολόγγι, είναι η εποχή του Ιμπραήμ και ματαιώνεται προς μεγάλη θλίψη τόσο του Μάλι όσο και των υπόλοιπων στελεχών. Σε αυτή την ηγετική ομάδα ανήκουν οπωσδήποτε τα τρία αδέρφια Θησής, ανήψια του αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ο Νικόλαος, έμπορος στη Μασσαλία, και Λόγιος, εξέδωσε τον Όμηρο το 1812 σε 4 τόμους, ο Κυπριανός, και βρίσκεται εδώ στην Κύπρο το 21, και ο διάσημος αδερφός του Αρχιμαντρίτης Θεόφιλος ή Θεοφύλακτος, ο οποίος έρχεται εδώ, μοιράζει προκηρύξεις της Φιλικής Εταιρείας την άνοιξη του 21 και δίνει και ένα βασικό λόγο στον Μπουτσούκ Μεχμέτ για τις σφαγές. Ο Θεοφύλακτος, παρότι αρχιμαντρίτης, πολεμά στην Επανάσταση και φτάνει μέχρι τον τίτλο του αντιστράτηγου το 1824. Κοντά σε αυτούς, βέβαια, είπαμε, υπάρχουν ανώνυμοι πολλοί, υπάρχουν οι κληρικοί, οι ιεράρχες, έχουμε τον Μητροπολίτη Δημητσάνας, Επίσκοπο Δημητσάνας μάλλον, τον Φιλόθεο Χαλτζή, ο οποίος ανήκε στην ομάδα των προκρήτων και κληρικών που συνελήφθηκαν από, από τον Τούρκο Πασά, ο Χουρσιντέλη τότε στην εκστρατεία κατά του Αλή Πασά, εγκλείστηκαν στην Τριπολισσά και εκεί πέθανε ο Φιλόθεος, ο οποίος ήταν Επίσκοπος Δημητσάνας σε μια Κομόπολη, που θυμίζω γεννήθηκε ο Γρηγόριος ο Πέμπτος και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός και ήταν πνευματικό κέντρο μεγάλο στην Πελοπόννησο. Ένας άλλος σπουδαίος Μητροπολίτης ήταν το Μιλικούριο, ο Αγαθάγγελος Μυριανθούσης. Ένας άλλος ήταν ο πρώτος Μητροπολίτης Δημητριάδος στο Βόλο, ο Αθανάσιος Κασαβέτης. Ένας άλλος τέλος, ο Αθανάσιος Καρίδης, ήταν ανάμεσα στους μάρτυρες Μητροπολίτη Νικομηδίας που απαχωνίστηκε τον Απρίλιο του 1821 στην Κωνσταντινούπολη. Δυστυχώς, ελάχιστοι εξ αυτών μας άφησαν γραπτά τεκμήρια. Ο σπουδαιότερος είναι ο Σταυριανός από τη Λόφου, του οποίου τα οστά μεταφέρθηκαν και υπάρχει ένα μικρό στεοφυλάκιο στο Δημοτικό Σχολείο της Λόφου. Ένας άλλος, ο Φραγκούδης, ο Γιάννος Φραγκούδης, άφησε το ναυτικό ημερολόγιο ενός σπεσιωτικού πλοίου και για πολλούς εξ αυτών σώζονται μόνο τα έγγραφα που βεβαιώνουν την υπηρεσία τους και σώζονται είτε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους είτε στην Βουλή των Ελλήνων. Όλα αυτά εξηγούν μια ηχηρή, δείχνουν μια ηχηρή παρουσία. Κακώς για πολλά χρόνια νομίζαμε ότι το Κυπριακό 21 είναι μόνο για την Αντιβουλίου. Οι Κύπριοι αγωνιστές ήταν παρόντες. Η ομάδα αυτή που αναφέρθηκε, που ανέφερα πριν, Μάλης, Θησής και αδέρφια Οικονομίδη, έχουν πάρει ένα σπίτι από τις εθνικές γιες, τις λεγόμενες, Στεωνάχλιο, από τα μέσα της δεκαετίας του 1820, από όπου προσπαθούν να απελευθερώσουν, όπως είπαμε, την Κύπρο. Οι υπόλοιποι που ζουν στην Ευρώπη, φυγάδες και αυτοί του 21 από την Κύπρο, πάνε στο Λονδίνο, ζητούν κυπριακό δάνειο από το 1823-24, έρχονται σε επαφή από τον Καποδίστρια από το 1822 και αυτό εξηγεί και την συμπερίληψη της Κύπρου στην γνωστή συνέντευξη, στην επιστολή ουσιαστικά στο υπόμνημα του Καποδίστρια του Οκτωβρίου του 1827, όπου αναφέρεται ρητός από τον κατοπινό κυβερνήτη της Ελλάδος ότι η Κύπρος ανήκει τόσο στο ελληνικό έθνος, επειδή μιλά την ελληνική γλώσσα, επειδή πιστεύει στην Ορθόδοξη, στην πίστη των πατέρων, και κυρίως λέει το γνωστό, διαβάζω μόνο το μικρό απόσπασμα, ότι τα όρια της Ελλάδος από 4 μεν αιώνων διαγράφησαν υπό δικαιωμάτων, τα οποία ούτε ο χρόνος, ούτε επολύμορφη συμφορέ, ούτε η δωρηκτησία, ουδέποτε ίσχυσαν να παραγράψωση, διεγράφησαν δε από το 1821 καθοριζόμενα δια του αίματος του Χιθέντος εις τα σφαγάς των Γιδονιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσολογγίου. Είναι μια ρητή αναφορά, η πρώτη που γίνεται από τον
μαρτυρικός στη συνέχεια κυβερνήτης Ελλάδος. Θεωρώ δεν είναι τυχαίο το ότι την επόμενη φορά που γίνεται ρητή αναφορά στην περίληψη της Κύπρου ανάμεσα στις εθνικές διεκδικήσεις είναι από έναν άλλο νησιώτη, κριτικό αυτή τη φορά τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η Κύπρος όπως και η Κρήτη και τα Τάνισσα ήταν τα νησιωτικά όρια του νέου ελληνισμού. Τα Τάνισσα και η Κρήτη ευτύχησαν να συμπεριληφθούν στην Ελλάδα, στο Ελεύθερο Βασίλειο. Για την Κύπρο η κατοπινή ιστορία και ιδιαίτερα όσα εξελίχθηκαν στον 20ο αιώνα θα δημιουργούσε μια μεγάλη τραγωδία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή.